Ξεκινάμε με ένα πολύ βασικό ερώτημα. Υπάρχει κάποιος μέσα σε αυτό το δωμάτιο που πιστεύει ότι οι κακοί της Disney δεν έχουν χιούμορ? Πιστεύει κάποιος ότι δεν έχουν πλάκα? Εγώ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Sorry. Κάποιος άλλος? Όχι έτσι. Τέλεια. Προχωράμε στο βίντεο. Χαίρετε. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι μα όλοι καλά. Σε αυτό το βίντεο, παιδιά, θα δούμε για ακόμα μια φορά 10 αστείες σκηνές κακών της Disney. Αυτό. Απλά δεν μέτρησα καλά την πρόταση, με συγχωρείτε. Στο τελευταίο βίντεο είχαμε δει κάποιες σκηνές που σας έκαναν σίγουρα να κλάψετε, οπότε τώρα ήρθε η ώρα να ευθυμίσουμε. Έτσι, λίγο γέλιο ρε παιδιά, μες στην καραντίνα μας. Δεν παίζει να τελειώσει ποτέ αυτό το πράγμα, έτσι το ξέρετε. Αχ, απελπίζομαι κι εγώ. Απελπίζεστε κι εσείς. Έχουμε ένα στον άλλον τουλάχιστον, ε. Βασικό, βασικότατο. Γιατί μιλάω πολύ? Γιατί όχι είναι η απάντηση. Σωστό. Σε αντίθεση με το πρώτο μέρος, σε αυτό το βίντεο, παιδιά, θα δούμε πέρα από κάποιες κλασικές σκηνές με κακούς που έχουν πάρα πολύ πλάκα και τις αγαπάμε, θα δούμε και κάποιες άγνωστες σκηνές, τις οποίες έχω φροντίσει να έχει το βίντεο. Είναι άγνωστες από άγνωστες ταινίες ή από σχετικά γνωστές ταινίες, αλλά όχι και τόσο διαδεδομένες, δεν τις θυμάστε και τόσο. Και αυτός είναι και ο σκοπός, έτσι. Να δείτε σκηνές που πρώτον δεν θυμάστε ή δεν έχετε δει. Και να γελάσετε με την ψυχή σας. Έχει πολύ γελίο το βίντεο, να ξέρετε, πολύ ωραίες σκηνές, όλες. Και πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας ζητήσω μία χάρη. Μπορούμε, παιδιά, σε κάθε μα κάθε βίντεο να φτάνουμε 10.000 likes. Δεν είναι πάρα πολλά, έτσι δεν είναι? Αν σκεφτείτε ότι ένα βίντεο μπορεί να παίρνει 40, 50, 60 και πολλές, πολλές περισσότερες προβολές. Τα 10.000 likes μου φαίνονται εντάξει, έτσι δεν είναι? Για πάμε να σας δω. Για πάμε λίγο, γιατί τα likes, παιδιά, βοηθάνε πάρα πολύ το να προωθήσει το YouTube ένα βίντεο, ώστε να το δουν κι άλλοι. Και αυτό με βοηθάει και εμένα. Ωραία, και αφού σας ζάλισα αρκετά, ξεκινάμε. Η πρώτη αστεία σκηνή που θα δούμε είναι με την Ίσμα, την πολύ αγαπημένη μας Ίσμα. Και επειδή στο τελευταίο βίντεο, όχι το τελευταίο, το προηγούμενο βίντεο, την είχα βάλει τελευταία, είπα να τη βάλω πρώτη σε αυτό, έτσι για να μην έχει παράπονο. Γιατί ποιος την ακούει την Ίσμα όταν έχει τα νεύρα της? Κανείς. Οι αστείες σκηνές με την Ίσμα είναι αμέτρητες. Αλλά επέλεξα να βάλω αυτήν εδώ. Μία από τις πολλές. Κρόγκ, σπάσε την πόρτα! Να τη σπάσω. Πλάκα μου κάνεις. Είναι από μαόνι. Δεν με νοιάζει ανόητε. Φύγε από τη μέση. Θα τη σπάσω μόνη μου. Με το ένα. Παιδιά, ξέρετε τι να κάνετε. Με το δύο. Λέμα. Με το τρία. Λοιπόν, παιδιά, στις θέσεις σας, έτοιμοι. Σταματήστε προβόμενα! Κρόγκ, το σκάνε! Από εκεί! Πέρασα πολύ ωραία. Να το ξανακάνουμε, να μην βρισκόμαστε μονάχα στις γιορτές. Συνεχίζουμε με τον Γκουμπ από το Γνωρίστε τους Ρόμπινσον. Να πω ότι μετά το τελευταίο βίντεο, με τις αστείες σκηνές των κακών τέλος πάντων, ο Γκουμπ αγαπήθηκε πάρα πολύ από εσάς και όλα τα σχόλια που αφορούσαν στον Γκουμπ ήτανε... Υπέροχα! Ή μάλλον ήταν... Υπέροχα! Και τώρα πάμε να δούμε μια ακόμα σκηνή με τον Γκουμπ, πάρα πολύ αστεία κατά τη γνώμη μου, και απλώς δείτε την αμηχανία και το άγχος που τον διακατέχει όταν μιλάει στη γραμματέα. Πρέπει να μιλήσω με τον επικεφαλής αμέσως. Ναι, κύριε. Έχω ραντεβού με το πεπρωμένο δεσπινής. Πολύ καλά, κύριε. Θα ενημερώσω τον κύριο Σμιθ και θα πω να φέρουν τα ρούχα στη σουίτα σας. Πώς? Λοιπόν, τι ώρα είναι το ραντεβού σας? Σε εμένα μιλάτε? Ναι. Τι ώρα έχετε ραντεβού? Ο μεγάλος δείκτης είναι στο... στις 2! Είστε το ραντεβού στις 2? Ναι, εγώ είμαι. Είσαστε η Μέρι Τζόνσον? Ναι... Μέρι είναι το χαϊδευτικό... Της Μάριαν? Είναι αντρικό όνομα? Ναι. Τότε ναι. Καθίστε. Ωραία. Προχωράμε σε μια πολύ αγαπημένη ατακάρα του Σκάρ. Εντάξει, ο Σκάρ, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι λακωνικός, ετοιμολόγος και κυρίως καυστικός. Τ' ακούω και με πιάνει σύγκριο. Κάντο ξανά. Φάσα. Φάσα μου, φάσα μου, φάσα. Ανατρίχιασα. Περιβάλλομαι από βλάκες. Και πείτε μου ρε εσείς, πόσες φορές έχετε ταυτιστεί με αυτή τη φράση που είπε ο Σκάρ? Εγώ με ένα σύντομο υπολογισμό κατέληξα στο γεγονός ότι έχω ταυτιστεί περίπου 1.154.483 φορές. Αστειεύομαι προφανώς. Γενικά εντάξει, δεν έχω τέτοια αίσθηση.
Αγαπώ την οικογένειά μου. Εντάξει, cool τυπάκια. Καλά τα πάμε. Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες είναι προφανώς ο Peter Pan. Εννοείται, αλλά ένας από τους βασικότερους λόγους που μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η ταινία είναι το δίδυμο Captain Hook και κύριος Σμι. Απλά τους αγαπώ. Έχουμε δει διάφορες σκηνές με αυτούς τους δύο, αλλά μία που δεν έχουμε δει και τόσο πολύ, παίζει να ήταν σε κάποια δυσνοκατάσταση το 2018, δεν ξέρω κι εγώ πότε, μπορεί και πιο πριν, είναι αυτή. Εσύ δεν θα δοκιμάσεις! Ανάψα του τι! Τι κάθεσαι ηλίθιε! Ρίχτου! Εδώ είμαι κι Σμι! Σταμάτα νόητε! Όχι! Όχι! Καπετάνιε! Τι κρίμα, κύριε Σμι! Πολύ φοβάμαι ότι χάσαμε τον αγαπημένο μας καραβοκύρι! Καπετάνιε! Πισόπλατα, καπετάνιε! Πάρε τον, καπετάνιε! Σκίστο σαν σαρδέλα! Πάμε όμως τώρα να δούμε μια πιο άγνωστη σκηνή από μια πιο άγνωστη ταινία. Η σκηνή που θα δείτε είναι από την ταινία μια τρελή φάρμα. Ο κακός της ταινίας, ο Αλαμέντα Σλιμ, έχει βάλει σκοπό να εξαγοράσει όλες τις φάρμες. Όπου βρίσκει φάρμα, πηγαίνει και την αγοράζει. Βέβαια, ο στόχος του είναι πολύ πιο δύσκολος από όσο φαντάζεστε. Και όχι επειδή είναι γενικά ο στόχος κάτι δύσκολο, αλλά επειδή έχει τρία χαϊβάνια που του κάνουν τη ζωή δύσκολη. Τι να σας λέω τώρα κι εγώ, δείτε και θα καταλάβετε. Αυτά πρέπει να είναι τα τελευταία από το κοπάδι του McDonald's. Ο McDonald's είχε φάρμα. Ώρα να επέμβει ένα συγκεκριμένο σοβαρό γεωκτήμονα και να πάρει όλη τη γη. Α, ποιο είσαι εσύ, τι έκανε το θείο Σλιμ. Σήκωσε τη γροθιά σου, κύριε Κουστούμάτι. Εγώ είμαι ζώο. Αυτή είναι η μεταμφίεση που χρησιμοποιώ στις δημοπρασίες και αγοράζω όλη τη γη. Μικρές ανεγκεφαλές μαϊμούδες. Για να μην χαλάμε τις παραδόσεις, εννοείται ότι έπρεπε να βάλουμε και μια σκηνή του Άδη. Ο Άδης είναι πάρα πολύ αστείος όταν μιλάμε για κακούς. Με χιούμορ, εννοείται ότι ο Άδης είναι στη λίστα μας. Όποια σκηνή και να έβαζα θα ήταν αστεία. Επομένως, προτείνω να δούμε αυτήν εδώ, την οποία δεν την έχουμε δει και τόσο πολύ εδώ στο κανάλι. Έτσι, για να σπάει και μονοτονία που και που. Βολάνη, κατάφερες να έρθεις. Τι νέα από τον κάτω κόσμο. Αχ, όλα καλά, καταλαβαίνεις. Λίγο σκοτάδι, λίγη ομίγλη και ο συνήθως. Τίγκα στο νεκρό, ξέρεις. Να και ο μικρός μας ίκτερος. Ορίστε, ένα γλυκούλι για το σιχαμενούλι. Δυνατός ο μικρός. Μη στέκεσαι σαν όρθιο πτώμα. Έλα να γιορτάσουμε. Θα το ήθελα πολύ. Αλλά εγώ δεν είμαι χασομέρης του πανοκόσμου. Εγώ δυστυχώς έχω πολλή δουλειά, την οποία αν παρεμπιπτόντως με τόση γενεοδορία μου φόρτωσες εσύ. Λοιπόν, δεν θα το, αλλά δεν. Κάνε λίγο κράτη. Δουλεύεις μέχρι θανάτου. Δουλεύεις μέχρι θανάτου. Και τώρα τι σας έχω. Σκηνή με την Cruella de Vil. Είπα όμως να βάλω μια πιο άγνωστη σκηνή, όπως για παράδειγμα μια σκηνή από τη δεύτερη ταινία. Είμαι σίγουρος πως πολλοί από εσάς δεν θα έχετε δει καν τη δεύτερη ταινία. Επομένως, ούτε και τη σκηνή. Λοιπόν, θυμάστε εκείνο το τρακάρισμα από την πρώτη ταινία? Ναι, γι' αυτό εδώ μιλάω. Στη δεύτερη ταινία που λέτε, βλέπουμε πως έχει καταντήσει το αμάξι της Κρουέλας. Να ξέρετε προσωπικά, για κάποιο λόγο, που δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι, γελάω πάρα πολύ με αυτή τη σκηνή, κάθε φορά που τη βλέπω. Παρόλο που είναι ιδιαίτερα απλή, θα έλεγα. Τι χειρότερο θα μπορούσε να μου συμβεί. Όπως βλέπετε, σαραβαλάκι. Για απόστηρωση, θα έλεγα. Πάει και δεν πάει. Βασικά δεν πάει. Αμέσως να αποκεφαλιστεί.
μία στάσου. Κράτα το χέρι σου. Α, του δίνω χάρη. Ωραία, μάγκα. Τώρα εμπρός να τον λύσεις. Τώρα εμπρός να με λύσεις. Να μην με λύσεις. Αυτόν να λύσεις. Τι λέει. Τρελάθηκε. Δεν άκουσες τη διαταγή, βρέσα πιωτιλιά. Σερίφι, εγώ δίνω διαταγές. Είμαι ο... Τελείωνε. Όχι τόσο άγρια το μαχαίρι. Άντε λοιπόν, αφήστε τον να φύγει. Παίζετε με τον πόνο μου. Σύντο! Σειρά έχει ο Τίμιος Τζον και ο Γεδεών. Από την ταινία Πινόκιο, προφανώς. Και να πω ότι αγαπώ και αυτό το δίδυμο πάρα μα πάρα πολύ. Για αστεία σκηνή με αυτούς τους δύο, επέλεξα να βάλω αυτήν που υποτίθεται ότι θέλουν να εξετάσουν ως γιατροί τον Πινόκιο για να τον πείσουν να πάει στο νησί της χαράς. Λοιπόν, δείτε τη σκηνή και απλώς προσέξτε τις τυχαίες αρλούμπες που πετάει ο Τίμιος Τζον. Ακριβώς όπως το φαντάστηκα. Μια ελαφρά προσωρινή επιπλοκή λόγω του βουκολικού ημισάλινου του υπτάμενου τραπεζιού. Πες, υποπόταμος. Το ξέρα. Συνολική μετάλλαξη του πανδαιμόνιου σε συνδυασμό με σπασμωδικό αντίκτυπο πολύ δυσυντερία. Κλείσε τα μάτια σου. Τι βλέπεις? Τίποτα. Άνοιξε τα. Τι βλέπεις τώρα? Βούλες. Αχα! Τώρα την καρδιά. Χριστούλη μου. Συνοπτική παλμική του φωνικού μέρους και με μία υποψία του φραγμού της ροής. Γρήγορα για τρέτα αποτελέσματα. Εδώ φαίνεται πέντε κάθαρα. Είσαι αλλεργικός. Αλλεργικός? Βέβαια. Και υπάρχει μόνο μια θεραπεία. Διακοπές στο νησί της χαράς. Και για τέλος κράτησα μια πολύ αγαπημένη σκηνή από μια πολύ αγαπημένη ταινία. Η ταινία λέγεται Mickey, Donald, Goofy, οι τρεις σωματοφύλακες. Η σκηνή που διάλεξα είναι αυτή, με τον beat να απελπίζεται όσο δεν πάει, δηλαδή εάν η απελπισία είχε πρόσωπο θα ήταν του beat, και αυτό χάρη στους βοηθούς του, τους μουργόλικους. Έχει κάτι να σου πει αφεντικό, άστε τις δηλώσεις. Λοιπόν, κάναμε ό,τι μας είπες αφεντικό. Και ρίξαμε το χρηματοκιβώτιο στην πριγκίπισσα! Μπας! Είπα να την κλειδώσετε στο χρηματοκιβώτιο, όχι να το ρίξετε! Απάνω της! Λοιπόν, καλό είναι αυτό, γιατί αστοχήσαμε! Λοιπόν, ακούστε, βλάκες! Έχω σχέδιο! Όχι να σκοτώσουμε την πριγκίπισσα, αλλά να παγάγουμε! Στην όπερα, αύριο βράδυ! Η πριγκίπισσα πρέπει να απαχθεί από εδώ! Αλλιώς δεν μπορώ να γίνω βασιλιάς. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο και πραγματικά ελπίζω να σας άρεσε. Και τι είπαμε στην αρχή, θέλω αυτό το βίντεο και κάθε βίντεο από εδώ και πέρα, εάν γίνεται, να φτάνει 10.000 likes. Το κάθε like είναι σημαντικό, εννοείται. Και εάν δεν έχετε κάνει κάτι από τα τρία που θα πω, μπορείτε να τα κάνετε. Εγγραφή, καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και ένα follow στο Instagram. Είναι βασικό και το follow στο Instagram, να ξέρετε. Και... Ταρδα τα λέμε. Disney FanGR. Γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί. Και για όσους έμειναν μέχρι το τέλος, μία ακόμα αστεία σκηνή με την Ίσμα. Αυτό ψάχνετε? Όχι, μα δεν μπορεί. Πώς γύρισες πριν από μας? Πώς γύρισε με Κρόγκ? Δεν έχω ιδέα. Πράγματι, δεν είναι λογικό. Θα πει όχι έχνες, όπου γης και πατρίς. Γίνεται μικρή φιλοσοφή. Γιατί λαχανιάζει όταν κάνω γυρίσματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Υπέροχα ψυχραιμία. Το πάνω.